Προστασία τη Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον κύριο Λάμπρο Τζούμη. Καλησπέρα σα. Χτυπήσατε ηχηρά ένα καμπανάκι από νωρίς, κύριε Τζούμη. Τα είχαμε πει πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ήρθε, θα λέει κανείς, και μία προειδοποίηση μέσα πριν από λίγα 24 ώρα. Βρισκόμαστε σε μία αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ανέμων και από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά και τα περιστατικά. Ναι, αν μόνο υπολογίσουμε ότι σήμερα είχαμε 70 αγροδασικές περιοχές σε όλη την Ελλάδα και τις τελευταίες 12 μέρες είχαμε 15 φωτιές στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Μία δε εξ αυτών στο νομό Μεσσηνίας, η οποία είχαμε και τον προληπτικό και εκένωση του οικισμού Αράχοβα στη Δήμιοβα. Οι τρεις εξ αυτών θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί πολύ επικίνδυνα. Μία στην περιοχή που ανέφερα, μία στην Άρνα Λακωνίας και μία στην Αρκαδία. Συνεπώς λοιπόν χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί είμαστε πολύ νωρίς ακόμη. Είναι Απρίλιος. Όταν έχουμε τέτοιο μεγάλο αριθμό πυρκαγιών, όπως αντιλαμβάνεστε, νομίζω χτυπάει καμπανάκι. Το κυρίαρχο ζήτημα, κύριε Τζούμη, αυτό που εντοπίζετε εσείς έχει να κάνει με την αμέλεια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι, να το πω έτσι πολύ απλά, έχουμε περισσότερες αγροτικές εργασίες στο διάστημα αυτό. Νωρίτερα από ό,τι φαίνεται, έχουμε όλη αυτή την δύσκολη περίοδο και τη δύσκολη συνθήκη. Είχαμε ξηρασία όλο το χειμώνα. Τώρα οι περισσότερες φωτιές που προκλήθηκαν οφείλονται σε άναμα κλαριών. Καίνε αυτή την περίοδο οι αγρότες. Πρέπει να σας πω ότι μετά από σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Διαχείρισης Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας, αποφασίστηκε τις 3 μέρες από χθες, σήμερα και αύριο, να απαγορευτεί το άναμα φωτιών γενικότερα, ψισταριές μέσα σε δάση κλπ. Και η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει τεθεί σε ετοιμότητα. Μηχανήματα έργου, χειριστές, οδηγοί βρίσκονται σε επιφυλακή προκειμένου να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε περιστατικό συμβεί, διότι υπάρχουν και πάρα πολύ υψηλοί άνεμοι, δηλαδή υψηλές ταχύτητες άνεμου. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Την Τετάρτη έχουμε ένα περιφερειακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Εκεί ενδεχομένως να κριθεί σκόπιμο η αντιπυρική περίοδος να αρχίσει πιο νωρίς. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα περιμένουμε και την Τετάρτη. Να σας ευχαριστήσω για τη σύντομη αυτή επικοινωνία. Να είστε καλά. Ο κ. Τζούμης λοιπόν μας ενημέρωσε για το τι πρέπει να προσέξουμε και τις επόμενες ώρες.